Επιστρέψαμε με το Σταμάτη Παπαχαρή του βιολόγου αναπαραγωγής και θα κληθούμε να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο θεωρούμε, όταν το ακούμε, πως το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον οι άντρες. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον ανδρικό οργασμό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι οποιοδήποτε ακούσει ότι θα συζητήσουμε για ένα τέτοιο θέμα θα αναρωτηθεί, μα καλά, δεν τα ξέρουμε όλα. Χρειάζεται να συζητήσουμε για κάτι το οποίο συμβαίνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ετυμολογία της λέξης οργασμός. Νομίζω ότι όσοι ξέρουν καλά ελληνικά θα μας λέγανε ότι η λέξη οργασμός προέρχεται από ένα αρχαιολικό ρήμα που λέγεται, είναι το οργαίο οργό, που σημαίνει φωνάζουμε τα χέρια ψηλά. Εξού και η λέξη οργή. Αυτό πολλές φορές μας κάνει να σκεφτούμε πραγματικά αν η διάστηση που δίνουμε στη λέξη του οργασμού τα τελευταία χρόνια, που είναι λίγο περισσότερο ροζ από ότι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μιλάμε για μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού. Και νομίζω ότι σαν μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού θα έπρεπε να τη δούμε και να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με αυτήν. Δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι ό,τι καλό κάνανε πολλές φορές δίνοντας ενημέρωση, δυστυχώς κάνανε και εξίσου μεγάλο κακό, δίνοντας λίγο μια πιο χυδαία διάσταση σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ο οργασμός είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης φυσιολογίας, ένα κομμάτι της σεξουαλικής ανταπόκρισης στον άνδρα και φυσικά και στη γυναίκα. Το θέμα είναι όμως και το ζητούμενο το εξής, ότι σε διάφορα έντυπα και σε διάφορες εκπομπές βλέπουμε να καταγίνονται με τον γυναικείο οργασμό, τα πώς και τα γιατί, μύθους και αλήθειες και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που περικλίνουν την έννοια του γυναικείου οργασμού. Ποτέ όμως δεν βλέπουμε κανένα έντυπο να αναφέρεται στον ανδρικό οργασμό. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, που λέει περισσότερη γυναίκα? Νομίζω ότι ο γυναικείος οργασμός είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται όπως φαίνεται στον άνδρα. Δεν αποδεικνύεται. Ναι, είναι λίγο ασαφές αυτό το τοπίο. Στον άνδρα, ο ανδρικός οργασμός ουσιαστικά είναι αυτό που θα λέγαμε, αυτό που θα ταυτιζόταν με την εξπερμάτιση. Ουσιαστικά όμως μιλάμε για δύο διαφορετικές λέξεις, άλλο είναι οργασμός και άλλο εξπερμάτιση, γιατί τελικά δεν συμβαίνει σε όλους τους άνδρες να έχουν και οργασμό και εξπερμάτιση. Στους περισσότερους, ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό, το αναμενόμενο. Υπάρχουν άνδρες οι οποίοι μπορεί να νιώθουν οργασμό, να αισθάνουν την ικανοποίηση, την ειδονή, αλλά να μην βγαίνει το σπέρμα. Και υπάρχουν άνδρες οι οποίοι μπορεί να βγάζουν το σπέρμα, αλλά να μην παίρνουν την ειδονή. Με συγχωρείτε, τότε δεν μιλάμε για κορύφωση, αυτή δεν είναι η διαφορά. Ναι. Γιατί είναι σαν την διαδικασία, νομίζω. Ακριβώς. Ότι ο οργασμός. Ταυτίζεται ο οργασμός ουσιαστικά ταυτίζεται χρονικά με την εξπερμάτιση των άνδρων. Στο μυαλό μας, στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που είναι και η ψυχολογία, όπως θα μας έλεγαν οι σεξολόγοι, υπάρχουν και πράγματα που αφορούν τη βιολογία, όπως θα μας έλεγε ένας γιατρός. Ουσιαστικά λοιπόν, επειδή ταυτίζεται αυτό χρονικά, έχει ταυτιστεί. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν άνδρες οι οποίοι μπορεί να νιώθουν την ειδονία, αλλά το σπέρμα να παλινδρομεί, να γυρνάει μέσα στην ουροβάχο κύστη και να μην βγάζει σπέρμα. Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει ειδονή, υπάρχει αυτή η αίσθηση της ικανοποίησης, υπάρχουν όλες οι συσπάσεις των μυών, αλλά δεν μπορεί να βγει το σπέρμα. Και σε αντίθετες περιπτώσεις μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην αισθάνονται ειδονή όταν εξπερματίζουν. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις σε παιδιά που είναι στην προεφηβεία που μπορεί να αισθάνονται αυτή την ικανοποίηση χωρίς να βγαίνει το σπέρμα, γιατί δεν έχει οριμάσει όλο αυτό το οροποιητικό του σύστημα. Άρα αυτό που ουσιαστικά έχει νόημα να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν και κυρίως στους άνδρες είναι ότι ορισμένα πράγματα θα πρέπει να τα βλέπουμε λίγο με πιο διερευνητικό κομμάτι σε σχέση με τη φυσιολογία μας, γιατί αυτά είναι μηνύματα που πολλές φορές μας δίνει ο οργανισμός και ίσως κάποια στιγμή τα παρεξηγούμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Υπάρχουν μελέτες παρόλα αυτά που σχετίζουν τον γυναικείο οργασμό με τη γονιμότητα, ότι είναι, όταν μια γυναίκα βιώνει τον γυναικείο οργασμό της είναι πιο εύκολο να μείνει έγκυος. Υπάρχει κάποια αντιστοιχία με τους άντρες, δηλαδή υπάρχουν μελέτες που να βεβαιώνουν κάτι τέτοιο? Υπάρχουν μελέτες, αυτό που είναι εξαιρετικό που λέτε, γιατί ουσιαστικά μελέτες από το 1995 μας λένε ότι πραγματικά μια γυναίκα όταν έχει οργασμό, ουσιαστικά οι συσπάσεις που κάνει το σώμα της, θυμάμαι, μας το λέγανε οι καθηγητές στο μεταπτυχιακό πριν από πάρα πολλά χρόνια, είναι σαν να τραβάει τα σπερματοζωάρια προς τα μέσα. Γι' αυτό και λέμε ότι η ποιότητα σεξουαλικής επαφής παίζει ρόλο. Στον άνδρα, ουσιαστικά υπάρχει μια ολόκληρη βιολογία, την οποία πολλές φορές υποτιμούμε για το πώς ακριβώς κάποια πράγματα φτιάχνονται. Δηλαδή, το γεγονός ότι όταν εξπερματίζει ένας άνδρας, το σπέρμα πετάγεται, ουσιαστικά μας δίνει την αίσθηση να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια πρόνοια της φύσης, του Θεού, καθένας όπως το αντιλαμβάνεται, ώστε να μην πάει τίποτε χαμένο. Ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια πολύ φυσιολογική, βιολογική σύλληψη. Άρα λοιπόν η εξπερμάτιση από μόνη της μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε πιο εύκολα πατεράδες.
Δηλαδή, μας εξασφαλίζει το γεγονός ότι ανεξάρτητα με το μέγεθος του πέους ή με την ανατομία της σεξουαλικής επαφής ή της γυναίκας, θα κάνουμε το πάνω στα σπερματοζωάρια να φτάσουν και να βρουν το στόχο τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί δυστυχώς, αν καταλάβουμε το πώς λειτουργούμε, θα είχαμε αποκαθιλώσει πάρα πολλές, ας το πούμε, λανθασμένες ιδέες. Δηλαδή, γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δυστυχώς εμπορικά πουλάει πάρα πολύ για το μέγεθος του πέους ενός άνδρα, για τη σεξουαλική, τι σημασία έχει. Στην σύλληψη φαίνεται να μην παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί όσο και είναι το μέγεθος του πέους, το γεγονός ότι το σπέρμα εκτινάσεται μέσω του το οργασμού. Το διάνυσμα δηλαδή έχει σημασία. Ακριβώς. Τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά και τα σπερματοζωάρια θα φτάσουν στο βάθος του κόλπου για να γίνει σύλληψη. Δηλαδή κάποιος έχει προνοήσει πριν από εμάς για το πώς ο οργασμός μας θα βοηθήσει στο να γίνουμε γονείς. Νομίζω ότι το ζητούμενο, τουλάχιστον στο γυναικείο οργασμό, είναι το πώς εξασφαλίζεται. Mm-hmm. Γιατί αν συνδέεται έστω το διάνυσμα αυτό, αυτός ο τρόπος, εν πάση περιπτώσει. Η απόσταση που θα διανυθεί, ακριβώς. Ναι, αν απαιτούνταν και οι δύο οργασμοί ταυτόχρονα, νομίζω ότι θα είχαμε πρόβλημα. Νομίζω η έννοια της απέτησης κάνει τα πράγματα λίγο δύσκολα εκ των πραγμάτων. Βάζουμε κάποια βιολογία πολύ απλή σε μια διαδικασία πολύ μεγάλη σκέψη. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι γεννάνε παιδιά και έχουν υγιέστατη σεξουαλική ζωή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη πάρα πολλά χρόνια. Και στην εποχή του Περικλή και στην εποχή του Κολοκοτρώνη, και ενώ σε πάρα πολλά, στην Αφρική, σε ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ περιορισμένης αντίληψης, μόρφωσης, συγγνώμη, όχι αντίληψης, αλλά καταλαβαίνετε και αντίληψης. Το ζευγάρι, η βιολογία μας βοηθάει στο ζευγάρι να στοχεύει στο να έχει μια καλή σεξουαλική επαφή και μια σύλληψη. Από εκεί πέρα, όταν βάζουμε τα πράγματα λίγο στο μικροσκόπιο και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε κάποιες νόρμες, μάλλον μας απομακρύνει από το πολύ φυσιολογικό και το απλό και το αυθόρμητο. Ναι, υπάρχουν κάποια. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο το ότι. Συγγνώμη, είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ο οργασμός βοηθάει σε μια γυναίκα. Αλλά μια γυναίκα δεν μπορεί να πει την ώρα που θα κάνει σεξ, πρέπει να έχω οργασμό, μήπως και μείνω πιο εύκολα έγκυος. Ουσιαστικά το ένα αποκλείει το άλλο. Όχι, βέβαια. Μάλλον πολλές γυναίκες τελικά το έχουν στο μυαλό τους. Πολύ περισσότερες από αυτές που φανταζόμαστε, εν πάση περιπτώσει, ειδικά με τα προβλήματα υπογονιμότητας που υπάρχουν. Τα προβλήματα και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και τα προβλήματα της καθημερινότητας που έρχονται να συσσωρευτούν και να προσταθούν σε όλα τα υπόλοιπα. Και το αν θα μπορέσω να μείνω έγκυος, πώς θα μπορέσω να μείνω έγκυος, είναι αυτός ο κατάλληλος για να μείνω έγκυος και γιατί δεν μένω, αφού τον αγαπάω κτλ. Όλες αυτές τις ερωτήσεις που γιατί να συμβεί σε μένα. Και γιατί σε μένα και γιατί να μην μπορώ εγώ κτλ. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν και κατά πόσο ένας έντονος οργασμός μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα σπέρματος? Είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε? Νομίζω ότι θα ακολουθούσαμε την πραγματική βιολογία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί ουσιαστικά μέσα από την σεξουαλική επαφή ο στόχος μας είναι να περνάει πολύ καλά το ζευγάρι. Και δεν είναι ο στόχος η αυτοικανοποίηση, αλλά το να προσφέρω στον σύντροφό μου την ικανοποίηση. Άρα αυτό όλο μας βάζει μια διαδικασία να σκεφτούμε τι ρόλο μπορεί να παίζει η σύντροφός μου στο να μπορέσω να λειτουργήσω καλύτερα. Mm-hmm. Ξέρουμε σήμερα ότι όσο πιο έντονος είναι ο οργασμός, τόσο πιο καλά, θα το λέγαμε σε εισαγωγικά, αδειάζουν οι αποθήκες του οργανισμού. Να το λέγα πιο απλά. Ξέρουμε ότι κάθε λεπτό περίπου 1000 σπερματοζωάρια ξεκινά να παράγονται στους όρχες μας. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος πάντα με αρκετό υλικό για να μπορέσει ένας άνδρας να γονιμοποιήσει. Mm-hmm. Δυστυχώς, αυτό δεν καταναλώνεται κάθε λεπτό, οπότε αυτά μένουν σε αποθήκες του άνδρα. Με αυτή τη λογική, κάποια στιγμή που ο άνδρας θα εξπερματίσει, θα έχει σεξουαλική επαφή, θα είναι μια φορά την ημέρα, θα είναι μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το μήνα, τότε θα πρέπει με κάποιον τρόπο να αδειάσει αυτές τις αποθήκες του. Ο οργανισμός από τη στιγμή που παράγει κάθε λεπτό και δεν χρησιμοποιείται, αποσυνθέεται αυτά τα σπερματοζωάρια και καινούργια φτιάχνονται. Με αυτή τη λογική, όσο πιο καλή είναι η ποιότητα σεξουαλικής επαφής, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε. Και επιπλέον, να σκεφτούμε, οι άνδρες το καταλαβαίνουν καλύτερα, επειδή έχουν παράσει το σώματός τους, ότι όσο πιο έντονος είναι ο οργασμός, όσο πιο έντονη είναι αυτή η διαδικασία, τόσο το σπέρμα πετάγεται με περισσότερη δύναμη και φυσικά παρασύρει πολύ καλύτερες ποιότητες βιολογικό υλικό. Χρειαζόμαστε μεγάλους έρωτες. Πάρα πολύ σωστό. Και πολύ έντονο πάθος. Πάρα πολύ σωστό. Χωρίς έρωτα, πώς να συμβούν όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε τόση νομίζω, ώρα και απαιτούνται. Νομίζω ότι αν δεν υπάρχει το χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε. Φυσικά μια γυναίκα θα το έλεγε αυτό και όχι ένας άνδρας. Γιατί άνδρες μπορεί να ισχυρίζονται ότι είναι ερωτευμένοι. Μεγαλώνουμε λίγο με το να καταπιέζουμε τα συναισθήματά μας. Ναι, αν δεν ερωτευτείς, πώς θα. Αλλά σίγουρα η καλή ποιότητα σεξουαλική επαφή τελικά δείχνει ότι βοηθάει. Είναι αυτό που έλεγε ο καθηγητής μου, θυμάμαι στην Αγγλία, το γκουρμέ σεξ. Ότι ουσιαστικά μας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε καλύτερα το γιατί είμαστε με έναν άνθρωπο. Και μια τελευταία ερώτηση σας. Είστε πρόεδρος των Ευριολόγων Ελλάδος. Επομένως, είστε εσείς που ασχολείστε με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Πιστεύετε πως τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδί, και ειδικά οι άντρες, είναι δυνατόν να χάσουν το ενδιαφέρον τους
εξαιτίας της προσπάθειας ή εν πάση περιπτώσει να μην πετύχουν καλούς οργασμούς. Δυστυχώς, όχι είναι δυνατόν, αυτό είναι μάλλον το δεδομένο. Η εμπειρία δείχνει ότι από την ώρα που ένας άνδρας θα ξεκινήσει να κάνει ακόμα και τις πιο απλές εξετάσεις για τη γονιμότητά του, μια εξέταση σπέρματος, όταν έχετε στο εργαστήριο και βάζει λίγο, ας το πούμε, υποαμφισβήτηση το ότι θα μπορέσω να γίνω πατέρας ή όχι. Αρχίζω αυτό στρες. Και μόνο μπορεί να ταράξει την όλη διαδικασία και αρχίζει μια σειρά προβλημάτων. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έρχεται στο εργαστήριο για να δώσει ρήγμα σπέρματος, μπορεί για τις γυναίκες να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρε ένα κυπελάκι και κάνε για την εξέταση. Όχι, δεν είναι απλό, απλά δεν. Από τη γυναίκα δεν απαιτείται κάτι. Στον άνδρα απαιτείται σε συγκεκριμένες συνθήκες, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να έχει στήσει, να δώσει ένα δείγμα για να εξεταστεί για το αν μπορεί να γίνει πατέρας. Αυτό που μόνο ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ο αγώνας μας είναι να μπορέσουμε να του δώσουμε μια αίσθηση οικειότητας και μια αίσθηση του ότι κανένας δεν κρίνεται. Όσον αφορά τώρα το τι κάνει στην καθημερινότητά του με τη γυναίκα, δυστυχώς οι εμπειρίες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που ξεκινάνε να κάνουν μια προσπάθεια, δυστυχώς ξεχνάνε τον ερωτά τους που λέγατε πριν. Άρα πάλι ο έρωτας την πληρώνει και η σχέση την πληρώνει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει με λίγα λόγια. Και νομίζω ότι είναι θέμα παιδείας, να προσπαθήσουμε και χαίρομαι που γίνονται αυτές οι συζητήσεις, γιατί ο κόσμος μπορεί να αρχίσει να, θα πρέπει να αρχίσει να παίρνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να ξανασκεφτεί το μήπως παίρνει τη ζωή του λάθος. Δηλαδή, μήπως ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και δεν αναγνωρίζει τα σημάδια που δείχνει ο οργανισμός του. Θα το πω λίγο χονδρικά, αλλά νομίζω ότι όλο είναι θέμα marketing. Δηλαδή, όταν μεγαλώνεις μια γυναίκα με την ιδέα ότι όταν κάνει παιδί ολοκληρώνεται, ότι το παιδί είναι ευτυχία, ότι το παιδί θα σου μείνει, ό,τι. Υποσυνείδητα αρχίζει και λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία που σε σπρώχνει προς τα εκεί, η οποία μοιραία θα οδηγήσει σε μια τέτοια σύγκρουση όταν πια δεν θα μπορέσεις να κάνεις ένα παιδί. Θα τον πιέσεις δηλαδή τον άντρα σου, θα τον βάλεις στη διαδικασία να τα κάνει. Το θέμα είναι πόσο ανοιχτόμυαλος είναι, ας το πούμε, ώστε να μην υποκύψει σε όλους αυτούς τους πειρασμούς που λέγονται εγώ και ο ανδρισμός μου και η γυναίκα κτλ. Δηλαδή είναι και θέμα συνεργασίας ζευγαριού. Βεβαίως, και είναι θλιβερό όταν ακούμε τα ζευγάρια να λένε ότι προσπαθούμε για παιδί. Και μόνο η λέξη προσπαθούμε, το ρήμα προσπαθούμε είναι ακριβώς το αντίθετο του έχω οργασμό. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία, η έννοια του κάνουμε παιδί να είναι μια προσπάθεια, δεν θα κάνεις κάτι διαφορετικό. Σεξ κάνεις με τη σύντροφό σου. Κοιμάσαι το κρεβάτι που ευλόγησε η εκκλησία, ο γάμος, ο τέλος πάντων. Υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από αυτό το πράγμα, ένας τρόπος σκέψης. Και ξαφνικά όλα αυτά πάβουν να υπάρχουν, ένας ρομαντισμός. Και μπαίνει ξαφνικά προσπαθούμε για παιδί εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει έρθει. Τι διαφορετικό κάνετε από το να κάνετε σεξ με τη σύντροφό σας, την αγαπημένη σας, αυτή που διαλέξατε. Μπαίνει το άγχος όμως, αυτό είναι το διαφορετικό. Νομίζω ότι και μόνο η λέξη που χρησιμοποιούμε πολλές φορές μπορεί να είναι τροχοπέδι στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, δεν προσπαθούμε, είμαστε μαζί και ελπίζουμε να μας χαριστεί, γιατί μας χαρίζεται, μια καινούργια ζωή. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα ότι θα έρθει το δώρο, λοιπόν, αυτό που περιμένουν όλα αυτά τα κορίτσια και όλα αυτά τα αγόρια που προσπαθούν να γίνουν γονείς, έστω, ή που ελπίζουν και θέλουν να γίνουν γονείς, θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.